Οι δήμοι σήμερα, κανένας δήμος στην Ελλάδα δεν έχει αυτάρκεια. Δεν έχει δηλαδή τους υπαλλήλους, το εμπόριο και την παραγωγή. Είτε είναι χωράφια είτε είναι βιοτεχνίες. Πας από τον ένα δήμο στον άλλον. Αλλού είναι οι υπηρεσίες, αλλού είναι η παραγωγή, αλλού είναι η κατοικία σου. Στην Αρχή Αθήνα όμως, για να το αποφύγουν αυτό και να έχουν κάθε δήμο αυτάρχη, τους χώριζαν στα τρία και ονομάζουν το τριτίες αυτή η μέθοδος, όπου κάθε ένας από τους δεκαδήμους είχε το 1/3 γεωργούς, το 2/3 εμπόριο υπηρεσίες και το 2/3 θάλασσα, ψαράδες, ναυτική. Ώστε όλα αυτά να μπορούν με τη λειτουργία τους να κάνουν αυτόνομο το Δήμο και να μην έχει την ανάγκη του διπλανού. Όπως αργότερα βέβαια επεκράτησε και η θεωρία στην οικονομία της αυτάρκειας, που για αρκετά χρόνια, είχε και αρκετά χρόνια, μέχρι σχεδόν και πριν από τον πόλεμο, τον τελευταίο, και διατηρηθεί, ας πούμε, κάθε χώρα να έχει την δυνατότητα να μπορεί να συντηρηθεί μόλι της και να έχει όσο το δυνατόν λιγότερη εξάρτηση από τους ξένους. Μετά μπήκε η παγκοσμιοποίηση, τα περαιτούμε όλα και ψαχνόμαστε τώρα. Προσέξτε λοιπόν, μιλάμε για πριν από 2.500 χρόνια. Να μην πω το τετριμένο σε ποια δέντρα ζούσαν οι άλλοι σήμερα, μας κάνουν το σπουδαίο. Ας μείνουμε μόνο σε αυτό. Φτάσανε σε τέτοια ύψιστα σημεία λειτουργίας και της πολιτείας και των τοπικών κοινοτήτων. Αργότερα τα συνεχίσαμε αυτά με τον Βυζάντιο και την Τουρκοκρατία και αντί να Οθωμανοκρατία καλύτερα, γιατί κακώς το λέμε Τουρκοκρατία, ρε Νίκο. Έχουμε κολλήσει μερικά. Τούρκοι είναι μετά το 23. Και μάλιστα τους Τούρκους, εσύ το έγραψες, ότι τους θεωρούν σαμπλάκες. Βρωμερός. Οι Οθωμανοί τους Τούρκους τους είχαν για βρωμερούς, δεν τους υπολόγιζαν δηλαδή έτσι. Κάτα πίσω, πες τα αυτά τότε. Γιατί είναι πολλά που αγνοούμε. Και αντί να φτάσουμε σήμερα, στην τρίτη χιλιετία, όπου όλα αυτά να τα πάρουμε και επ' αυτών να φροντίσουμε, να τα προσαρμόσουμε στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουμε, εμείς έχουμε ξαναγυρίσει το μεσαίωμα. Δεν έχω ελπίδα ότι θα πάμε μπροστά. Διότι επί πολλές δεκαετίες έχει μείνει ο λαός απαίδευτος και μάλιστα εκπαιδεύτηκε να ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τον εαυτό του, να θεωρεί ως φασιστικό το σύνθημα πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και όχι μόνο να ενδιαφέρεται για τον εαυτό του, αλλά να ενδιαφέρεται και σε βάρος του άλλου και μάλιστα όταν ο άλλος είναι το παιδί του. Διότι όταν ενδιαφέρεσαι για το άμεσο, το τωρινό, χωρίς να σκεφτείς τι θα γίνει αύριο, αύριο το παιδί σου θα είναι αυτό το οποίο θα προσπαθεί να ζήσει και δεν θα ζει. Σκέφτηκε κανείς Έλληνα σήμερα ότι το παιδί του που είναι μικρό, όταν δεν γίνει 30 χρονών, θα έχει Πακιστανό πρωθυπουργό? Δεν το σκέφτηκε. Έκανε κανείς κάτι γι' αυτό? Ακούσατε ποτέ στις συζητήσεις προεκλογικές το σημαντικότερο ζήτημα που μας απασχολεί, αν ενδιαφερόμαστε σαν ράτσα να διατηρηθούμε, είναι αυτό? Τα άλλα γίνονται. Αυτό δεν θα λυθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ από το 45 και μετά, αρχίζουμε να είμαστε μειοψηφία. Και με τα ίδια στοιχεία, το 2100 θα είμαστε 2,5 εκατομμύρια. Γι' αυτό μερικές φορές λέω ότι κάθομαστε και στραχωριόμαστε για το δάνειο, ρε παιδιά. Πάτε τόσο μπορείτε πιο μακριά να το λύσουν το θέμα. Οι Πακιστανοί, οι Αλβανοί, δεν ξέρω ποιοι θα κυβερνούν. Εμείς θα είμαστε από κάτω. Κάποιος από αυτούς λοιπόν που ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του και μάλιστα εις βάρος του άλλου και άμεσα. Διότι με το Ρουσφέτη, καταλαμβάνοντας μία θέση, την στερεί από κάποιον που έχει πραγματική ανάγκη και ο οποίος είναι άξιος να την πάρει. Και ο οποίος μπορεί να είναι μέσα σε αυτούς που αυτοκτόνησαν. Και ο οποίος μπορεί να είναι μέσα σε αυτούς που είναι άστεγοι και κοιμούνται στα πεζοδρόμια. Και δεν μπαίνεις στη θέση εσύ ενδεχομένως επειδή έχεις άμεση ανάγκη, αλλά λόγω απληστίας. Τι άμεση ανάγκη έχει ο μεγάλος γιατρός με τις βίλες και τα κότερα και τα πλούσια αυτοκίνητα που εξακολουθεί να παίρνει το φακελάκι? Έχει ανάγκη επιβίωσης. Συνεχίζει όμως. Μην τα βάλαμε τους γιατρούς και ο πολεοδόμος και ο χωριακός και ο υπάλληλος και όχι, δεν υπάρχει κανείς που δεν είναι. Και ο κλητήρας ακόμα του Υπουργείου, μα δεν θα κάνεις δουλειά και τα είσαι στον κλητήρα, αυτός έχει τις συντορμίες και τη δουλειά σου την κάνει. Έχει ανάγκη, δεν έχει. Μπορεί να ζει στην οικογένειά. Αυτό είναι λοιπόν εμένα που με πονάει. Οι νεότεροι ιδιαίτερα θα υποφέρουν. Και θα υποφέρουν διότι δεν έχουν τα εφόδια. Εμείς μάθαμε μικρά παιδιά να μην έχουμε παιχνίδια. Ο εγγονός μου δεν μπορεί. Αλλιώς έμαθε.
Αυτό θα υποφέρει χωρίς παιχνίδι. Εγώ μπορώ. Το παιδί, τα μικρά παιδιά, οι νέοι γενικότερα, ζουν σε μια κατανοητική κοινωνία και τη θεωρούν δεδομένη. Άρα κάθε τι που θα χαθεί, τι θα χαθεί, για να καταλάβουμε την νοοτροπία, γιατί δεν καταλάβαμε τι συμβαίνει. Δύο περιστατικά, θα πω και κλείνω. Σε ρεπορτάζ συναδέλφου στην Αθήνα, ερωτάτε μια κυρία, απαράδεκτη κατάσταση, ακρίβεια παντού, δεν τα βγάζουμε πέρα. Να σκεφτείτε ότι για τα παιδιά μου δεν παίρνω πλέον γλώσσα, παίρνω σαρδέλες. Άκουρε φτώχεια. Δεν παίρνει πλέον γλώσσα η κυρία. Και με τις σαρδέλες είναι σε μια κατάσταση φτώχειας. Άλλος δεν έχει να φάει. Νεαρός φοιτητής. Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Να σκεφτείτε ότι υποχρεώθηκα στο διαμέρισμά μου να πάρω στο άλλο δωμάτιο και συγκάτοικο. Εγώ όταν σπούδασα ήμασταν δύο άτομα σε ένα δωμάτιο. Και δεν το θεωρούσαμε φύσικο. Τέσσερα άτομα σε ένα διαμέρισμα διάρρη ήμασταν. Ο νεαρός αυτός που είχε διάρρη και έμενε μόνος του, θεωρεί ότι η φτώχεια τον έπληξε και θα υποχρεωθεί στο άλλο δωμάτιο να έχει κάτι. Καταλαβαίνετε τώρα ότι είμαστε λανταλού. Να κλείσω. Δεν ξέρω, θα τα ξαναπούμε και πάρε μόνο στην οκλογό, την άλλη πέμπτη. Γιατί είναι εδώ. Να αποφύγω, προσπαθώ να αποφύγω, να μην θεωρηθεί ότι κάνω προπαγάνδα σε κάποιο κόμμα. Παρόλο που μετά τις εκλογές. Άμα σε επιτρέψει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τα γκαζάκια πάνε και από. Δεν ξέρω αν μας αρέσει. Πάντως τώρα που τα αναφέρατε, σε μια πρόσφατη συνέντευξη ήταν ένας πολιτικός αντιγός, να μην τα αναφέρουμε, είπε ότι πρέπει να δοθεί και υπηκότητα και πολιτικά δικαιώματα. Άστο. Ίσως αυτή η υπόθεση με το Παρίσι κάπως λίγο να ταρακουνήσει κάποιος, αλλά δεν νομίζω. Γιατί κοιτάξτε, λέμε από τη μια πλευρά μόνο. Το δικαίωμα να βρίζεις τη θρησκευτική πίστη του άλλου δεν το έχεις. Κανείς δεν το έχει. Εγώ δεν είμαι από τους θρησκευόμενους και το ξέρετε. Αλλά σέβομαι τις πεπιθήσεις του καθενός. Και δεν επιτρέπω σε κανένα να προσβάλλει ούτε τη δική μου ιδεολογία, ούτε του άλλου μου. Έτσι. Βεβαίως είναι καταδικαστικό γεγονός, δεν τον σκοτώνει τον άλλον επειδή έκανε αυτό το πράγμα. Αλλά από την άλλη πλευρά να σκαθίσουν καλά και μερικοί, ας πούμε. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή η οποία γίνεται, ας πούμε. Διότι τον Μωάμεθ τον βρίζεις, μπορείς εύκολα. Τον Χριστό μπορείς να τον βρεις εύκολα, πανεύκολα. Μα αφήνουν να βρίσω τον Αβραάμ. Τι θα πάθω αν τον βρίσω. Αυτά.